Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι 5η, 31 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Σε δικούς μας ρυθμούς εδώ, στο στούντιο του Art Channel Thrakis, καθώς οι εκολαπτώμενοι δικηγόροι βρίσκονται έξω από το στούντιο, τους χαιρετίζω και τους καλωσορίζω με τον ωραίο τους τρόπο για να δούμε το περιεχόμενο μιας ακόμη εικονικής ποινικής δίκης, ενός θεσμού που αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε από δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες φοιτητές ήδη από το 1992. Σε λίγο θα είναι κοντά μας τόσο ο καθηγητής της ποινικής δικονομίας, ο κύριος Δολακούρας, ο οποίος εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτό το θεσμό, όπως επίσης και οι φοιτητές που θα μετάσχουν στην φετινή ποινική, εικονική ποινική δίκη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 του μηνός στο μεγάλο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής Θράκης. Επίσης θα βρίσκεται κοντά μας και ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος βρίσκεται στην Ξάνθη με αφορμή μία εκδήλωση για την νεανική επιχειρηματικότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Πάμε όμως να δούμε μετά και την ατζέντα της ημέρας τι περιλαμβάνει η πολιτική επικαιρότητα. Στους 51.393 ανέρχονται σήμερα οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, μια ημέρα που μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στον Πειραιά μεταξύ Σύρων και Αφγανών προσφύγων και ενώ εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο η διαδικασία επαναπροώθησης προσφύγων στην Τουρκία, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί τελικά. Σχεδόν 300 πρόσφυγες από τη Συρία, οικογένειες με παιδιά, μεταφέρθηκαν από νωρίς το πρωί με λεωφορεία, με 6 λεωφορεία, σε παλιό τουριστικό φέρετρο στην Κυλλίνη. Ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχουν λεωφορεία στο λιμάνι του Πειραιά και επιβιβάζονται πρόσφυγες επίσης από τη Συρία. Αυτή τη φορά κατευθύνονται προς τα Ιωάννινα σε ένα στρατόπεδο, πρόορι στρατόπεδο, το οποίο έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες της προσφυγικής κρίσης. 38 οικογένειες είναι χαρά, 38 οικογένειες που πήγαν στην Κυλλίνη ακριβώς. Έγινε αυτή η επιλογή. Είχε βάσει προτεραιότητα σε οικογένειες που είχαν πολλά παιδιά, προβλήματα υγείας, ανάπηρους. Έγινε λοιπόν η πρώτη επιλογή και βασικά έγινε η αρχή της αποχώρησης από το λιμάνι του Πειραιά. Αύριο, μάλλον μεθαύριο, γιατί δεν έχει ετοιμαστεί τελικά, δεν είναι πλήρως έτοιμο το κέντρο στον Ελαιώνα, η επέκταση δηλαδή του ήδη υπάρχοντος κέντρου, θα μεταφερθούν ακόμη 700 μετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες από το Αφγανιστάν αυτή τη φορά. Ο στόχος είναι να έχει αδειάσει το λιμάνι μέχρι και το τέλος του Απριλίου. Για τα μέσα του Απριλίου έκαναν λόγο πηγές από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αλλά και το Ναυτιλίας. Καθώς μετά τα επεισόδια που είχαμε και εχθές το βράδυ, υπήρξε ένταση, μεγάλη θέση χαρά. Ακριβώς, όχι μεγάλη ένταση, απλώς υπήρξαν σοβαρά επεισόδια, άγριες συμπλοκές μεταξύ εκατοντάδων Σύρων και Αφγανών. Είχαμε σοβαρούς τραυματίες, κινδύνευσαν τα παιδιά, τα μωρά που ήταν στις σκηνές και κοιμόντουσαν, γιατί τα επεισόδια αυτά έγιναν πολύ αργά τη νύχτα, μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός στο λιμάνι του Πειραιά. Το λιμενικό λειτουργήσε ως ειρηνευτική δύναμη αρχικώς, γιατί ήταν πολύ λίγοι και απέναντί τους εκατοντάδες οι εξαγριωμένοι νεαροί κυρίως, Σύριοι και Αφγανοί. Χρειάστηκε να κληθεί βοήθεια από την αστυνομία, όπως και έγινε. Έφτασαν φλούβες των ΜΑΤ με άντρες, μέτρα τάξης, πάρα πολλά στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλους τους χώρους και στην Ε2 και στην Ε1. Όλο αυτό ο πετροπόλεμος κράτησε περισσότερο από 2 ώρες. Πέρασε δηλαδή σχεδόν όλη νύχτα μέσα σε αναστάτωση και περίπου στις 2 τα ξημερώματα οι γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά επέστρεφαν τις σκηνές προκειμένου να ξαναμπούν και να τελειώσει έτσι νύχτα. Σήμερα η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική και το αισιόδοξο είναι ότι οι πρώτοι άνθρωποι μετά από πάρα πολύ καιρό και πολλές προσπάθειες του λιμενικού επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία και οδηγούνται προς τους χώρους φιλοξενίας. Είναι νομίζω αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας και της υπερβολικής συγκέντρωσης κόσμου και ανάμεσα τους πολλών νέων ανθρώπων και το γεγονός ότι παραμένουν χωρίς ουσιαστικά λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό και το λιμάνι τελείωσε ακατάλληλο για αυτό το πράγμα. Φαινόταν ότι ψαχνόταν η αφορμή εδώ και μέρες. Τώρα έγινε πραγματικά για σήμαντο λόγο. Στα σημεία των αναταραχών έσπευσαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνεπικουρούμενα και από άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών της Λιμενικής Αρχής,
οι οποίοι κατάφεραν αφενός με να διαχωρίσουν τους εμπλεκόμενους νεαρούς πρόσφυγες και αφετέρου να απομονώσουν με ασφάλεια τις ευπαθείς ομάδες προσφύγων, τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους, από το επίκεντρο των επεισοδίων, τα οποία τελικά τερματίστηκαν περίπου την 00:30 σήμερα. Ενημερώνουμε ότι από σήμερα ξεκινάει προγραμματισμένη συστηματική μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από το λιμάνι του Πειραιά σε άλλους χώρους και κέντρα φιλοξενίας. Χθες το βράδυ απλώς είχαμε μια μεγαλύτερη όξυνση από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Είναι κοινή διαπίστωση και δική μου, αλλά νομίζω και της εκπροσώπων της κυβέρνησης, των αρμόδιων υπουργών, του λιμενικού, του πρόεδρου του ΟΛ, εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή στο λιμάνι του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, όχι για λόγους οικονομίας, τουρισμού, γιότιν, κρουαζιέρας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμένουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες στο λιμάνι του Πειραιά. Επιχειρούμε δηλαδή τη διαδικασία της σταδιακής ή ολοκληρωμένης εκένωσης. Επιτρέψτε μου να βάλω πρώτα τον Πειραιά, παρά το γεγονός ότι η προτεραιότητά μας είναι η ειδωμένη. Γιατί οι συνθήκες απλά στον Πειραιά είναι συνειδωμένοι, είναι χειρότερες από ότι είναι στον Πειραιά. Θεωρώ ότι ο χρόνος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 15 ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ενισχυθεί ακόμα παραπέρα η παρουσία της πυθούς, ας το ονομάσω έτσι, από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη συνειδωμένη. Και χτες είχαμε μια σύσκεψη ώστε να προχωρήσει και η κατάσταση των Πειραιά. Ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε ανάμεσα, οι αριθμοί που σας λέω, με συγχωρείτε που δεν είναι ακριβής, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Ναι. Ανάμεσα στα 400 έως 1000 άτομα, πρόσφυγες δηλαδή κατά κύριο λόγο. Ο Τσίπρας έχει μαζέψει στην Ελλάδα όλους τους μαχαιροβγάλτες από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Βόρεια Αφρική και τους ταΐζει με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Μόνη λύση να απελαθούν όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, να πεταχθούν αμέσως έξω από την Ελλάδα. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη τώρα πραγματοποιήθηκε από το Euro Working Group με βασικό θέμα το ελληνικό πρόγραμμα και τις διαπραγματεύσεις. Έχει προγραμματιστεί, όπως ξέρουμε, για την Παρασκευή. Εκεί θα μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης και των Θεσμών. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι στόχος είναι να ξεκαθαριστούν τα σημεία τα οποία συμφωνούν, στα οποία συμφωνούν οι δύο πλευρές και να εντοπιστούν τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν ακόμη μεγάλες αποστάσεις. Βασικός στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι να οριστικοποιηθεί η θέση των επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, όπως έχει γίνει γνωστό, που όπως έχει γίνει γνωστό θα επιστρέψουν το Σάββατο 2 Απριλίου στην Αθήνα. Ακριβώς, το ενδιαφέρον εστιάζεται καταρχάς στην αυριανή τηλεδιάσκεψη των τεχνοκρατών, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπου προφανώς θα συζητηθεί και το θέμα της χώρας μας, μετά και τα τελευταία στοιχεία που έχουν σταλεί σήμερα αναφορικά με το πώς πήγε η ελληνική οικονομία το 2015 και τα οποία βέβαια θα επικυρωθούν από τη Eurostat στις 21 Απριλίου, παραμονές δηλαδή της συνεδρίασης του Eurogroup. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ στενά. Ναι, μεν έρχονται οι επικεφαλείς των θεσμών το Σάββατο, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα. Στόχος σε κάθε περίπτωση να υπάρξει συμφωνία πριν αναχωρήσουν από τη χώρα μας στις 12 με 13 Απριλίου. Μιλάμε για μέτρα περίπου 3% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος ή αλλιώς 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με έμφαση κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, την άμεση και έμεση φορολογία. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση είδαμε και χθες τον επικεφαλής από την πλευρά των θεσμών και της Κομισιόν, τον Ντέκλαν Κοστέλο, στην ενημέρωση που είχε και έκανε προς τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί όντως να κλείσει η συμφωνία και να επικυρωθεί ουσιαστικά στο Eurogroup στις 22 Απριλίου. Τώρα για το τι θα γίνει τελικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χθες είδαμε τον Ντέκλαν Κοστέλο και μαθαίνουμε ότι είπε ότι φαίνεται να κάνει πίσω στις αξιώσεις που είχε για μέτρα μεγαλύτερου ύψους ως το 2018. Ο Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας, σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real, ουσιαστικά είπε ότι οποιοδήποτε έχει κάποια διαφορετική άποψη και επιθυμεί να έχουμε αλλαγή της συμφωνίας του καλοκαιριού θα πρέπει να το πει δημόσια και βέβαια να επιχειρηματολογήσει για τις αλλαγές τις οποίες επιθυμεί. Το θέμα των κόκκινων δανείων είναι το μόνο το οποίο μέχρι τώρα φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική πρόοδος. Μένει να δούμε τι θα γίνει από τις συναντήσεις που θα ξεκινήσουν εδώ στην Αθήνα
στις αρχές της εβδομάδας και το θέμα της φοροδιαφυγής πολύ σημαντικό. Είδαμε στη Βουλή την Τρίτη τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρεται στα αποτελέσματα της λίστας Λαγκάρτ και ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, με ανακοίνωσή του σήμερα να δηλώνει ουσιαστικά ότι τα αποτελέσματα το 2015, τα έσοδα από τους ελέγχους στη λίστα Λαγκάρτ ξεπέρασαν τα 175 εκατομμύρια, όταν το 2014 ανέρχονταν μόλις σε 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι αποφάσισε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ήδη θα συνεχίσουν οι δικηγόροι να απέχουν από τα καθήκοντά τους έως την Παρασκευή 15 Απριλίου, ζητώντας για ακόμη μια φορά την απόσυρση του ασφαλιστικού. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου. Με θέμα τις εξελίξεις των ασφαλιστικών, συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η Ολομέλεια επανέλαβε την ομόθυμη στάση της κατά του προσχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου και τη σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων την 5η 14 Απριλίου. Ακόμα η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Δικηγόρων της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Sporting. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε λεπτομέρειες για έναν θεσμό στον οποίο αναφέρθηκα ήδη στην αρχή του δελτίου μας, για την εικονική ποινική δίκη που πραγματοποιείται το Σάββατο 2 Απριλίου στο αμφιθέατρο της νομικής σχολής, το κεντρικό αμφιθέατρο. Πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος πρωτοξεκίνησε, όπως ήδη είπαμε, από το 1992, όπως ακριβώς τον εμπνεύστηκε και τον υλοποίησε ο καθηγητής του ποινικού δικονομικού δικαίου, ο κύριος Δελακούρας, που αυτή τη στιγμή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα και σε εσάς, όπως και στους τηλεθεατές. Θυμάμαι και ανασύροντας έτσι και κάποια στοιχεία από το αρχείο μας, που απόψε τουλάχιστον δεν τα επικαλούμε, το 1999 είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία εκπομπή γύρω από το συγκεκριμένο θεσμό. Ένα θεσμό που αγκαλιάστηκε, αγαπήθηκε και είχε τελικά πολλά να προσφέρει διδακτικά στους φοιτητές της νομικής σχολής, που γαλουχήθηκαν με αυτό το θεσμό και πολλό δε μάλλον και σε αυτούς που μετήχαν. Για τον διτό του σκοπό, λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω απόψε. Εγώ μου δίνεται αφορμή να πω κάτι που το θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί δημιουργούμε και ένα αρχείο στο πλαίσιο της νομικής σχολής για την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου μας και ταυτόχρονα για την εμπέδωση όλων αυτών των αξιών στο πλαίσιο της νομικής επιστήμης. Άρα θα ήθελα το υλικό σας αυτό, που ανατρέχει σε παλιές αναφορές παλιών εκπαιδευτικών δικών, εικονικών δικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι. Ο σκοπός παραμένει, όπως πάντα, ίδιος και διτός. Θα έλεγα όμως με αυτή την ευκαιρία, επειδή πραγματικά έχει συνδεθεί με όλη μου την πορεία στην νομική επιστήμη και στην νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, και όσο είμαι στο Δημοκρίτιο, ελπίζω να αφήσω και συνεχιστές για τα περαιτέρω και πραγματικά να συνεχιστεί αυτή η μοναδική σημασίας διαδικασία. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο, η μόνη νομική σχολή που συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιατάραχτα για τόσα έτη τον θεσμό αυτό της εκπαιδευτικής δίκης. Οι άλλες νομικές σχολές, κατά περίπτωση και όχι με την ίδια διαδικασία, προώθησαν και σταμάτησαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις να αναφέρουμε και τα ιδιάζοντα εκείνα στοιχεία που μας διαφοροποιούν και μας κάνουν μια εξαιρετική νομική σχολή. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να δώσω έτσι μια νότα ελπίδας στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Θεολόγη, και στο παρελθόν, ότι ένα από τα μεγάλα ελλείμματα της σύγχρονης νομικής μας πραγματικότητας, αλλά και εν γέννη της κοινωνικής πραγματικότητας, είναι η έλλειψη της παιδείας. Είναι η μη εμβάθυνση της παιδείας. Όλο αυτό που το έχουμε αφήσει ως να ήταν ένα δευτερεύον στοιχείο. Με αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, θα ήθελα να δοθεί προς τα έξω ένα έναυσμα τόσο στους ίδιους τους μαθητές μου, αλλά κυρίως σε όλους τους παράγοντες της κοινωνίας,
ένα έναυσμα για ελπίδα, για προοπτική των νέων επιστημόνων και για την αξία αυτών των ανταγωνιστικών σπουδών που θέλουμε να προωθήσουμε στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δικαιικής κοινωνίας. Όσοι υπάρχουν, κύριε καθηγητά, δάσκαλοι οι οποίοι εμπνέουν και εμπνέονται, νομίζω ότι μόνο έτσι δημιουργικά μπορούμε να προχωράμε. Και εμένα μου επιτρέπετε και μου επιτρέπει και η τοπική κοινωνία και την αγάπη και τον συναισθηματισμό. Γιατί προηγουμένως είχα ένα θέμα το οποίο αφορούσε στην αποχή των δικηγόρων. Και όταν οι δασκαλοί μας είναι μπροστά στους αγώνες ή στις διεκδικήσεις που αφορούν και στο πρακτικό του ζητήματος, δηλαδή στο επάγγελμά μας, αλλά παράλληλα μας ενισχύουν και με τα υψηλότερα φρονήματα, μόνο μπροστά μπορούμε να πάμε. Και νομίζω ότι πολύ θετικά ακούμε και βλέπουμε και αγκαλιάζουμε και τούτες τις σκέψεις. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε μια εποχή κρίσης. Το ξαναλέω, όλοι χρειαζόμαστε τα μηνύματα που αναδεικνύονται από την παιδεία και από όλη την προσπάθεια να διατηρήσουμε αυτές τις αξίες, να διατηρήσουμε τη σημασία της εκπαίδευσης, τη σημασία της μη παρέτησης στη ζωή. Δεν έχει διαλυθεί το σύμπαν. Μπροστά μας το έχουμε και αυτό το μήνυμα πρέπει να δώσουμε και στα παιδιά που μεθαύριο θα δώσουν, αύριο έχουμε μια τελική πρόβα και μεθαύριο θα δώσουν ένα πολύ σημαντικό αγώνα όλη την ημέρα, έναν δικαστικό αγώνα από αυτούς που θέλω να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Προάγουν όχι μόνο την επιστήμη, προάγουν και τα μηνύματα για τα ίδια τα παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι κάποια από τα βασικά βραβεία που έχουμε πάρει σε διεθνές πεδίο είναι ακριβώς μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες των εικονικών δικών. Επομένως, αγκαλιάστε τα παιδιά αυτά που δίνουν την προσπάθεια και ας περάσουμε γενικώς το μήνυμα και στην κοινωνία μας ένα μήνυμα μη παρέτησης και μεγάλης προβολής της αξίας της παιδείας για την κοινωνία μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αναφορικά με το ιστορικό αρχείο, με το αρχείο του Αρτσάνελ Θράκη, ξέρετε ότι εμείς έχουμε πολύτιμο και σημαντικό υλικό. Δεν έχετε παρά να μας προτείνετε τι ακριβώς θέλετε και με χαρά να μετάσχουμε στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου. Θα το πράξω και θα συνεργαστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Κάποιους από τους πρωταγωνιστές δεν μπορούσαμε να τους φιλοξενήσουμε όλους εδώ. Θα έχουμε μόνο τέσσερις. Δύο συν δύο. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πολύ ευγενικές κυρίες που είναι εδώ. Να συστηθούμε, έτσι. Να πούμε το όνομα, το επώνυμο, όπως επίσης και το ρόλο μας στην ποινική δίκη και το έτος. Ναι, εννοείται. Καλησπέρα. Είμαι η Σιώνα Πιπερίδου. Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια της νομικής Κομωτινής. Και στην εικονική ποινική δίκη, ποιος θα είναι ο ρόλος σας? Θα είναι ο ρόλος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Να δούμε όμως και την ίδια την κατηγορούμενη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς την. Είμαι και εγώ τεταρτοετής φοιτήτρια. Ονομαζόμαι Βερτζάγια Μαρία. Έχω το ρόλο της κατηγορουμένης, όπως πρέπει και η συνήγορός μου. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μαρία, η οποία θα μας δώσει έτσι κάποιες πτυχές, από τη Μαρία Ινούρ, που θα μας δώσει κάποιες πτυχές που αφορούν στα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ποια υπόθεση λοιπόν αυτή την φορά οι φοιτητές μας μέσα στα πλαίσια εικονικής ποινικής δίκης έρχονται να μελετήσουν και να δικάσουν? Να πούμε καταρχάς ότι η δίκη διεξάγεται σε μεικτό ορκωτό εφετείο της Θράκης. Ήδη δηλαδή εγώ έχω καταδικαστεί πρωτόδικα για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για παράνομη πληροφορία και πλακατοχή. Mm-hmm. Η ποινή φυλάκισής μου εκτείνεται στα 15 χρόνια και 8 μήνες. Προσπαθούμε με τους συνηγόρους μου, με την ομάδα μας, έχω τη Σιώνα δηλαδή και άλλες δύο συνηγόρους, να μειώσουμε την ποινή όσο είναι δυνατόν. Το θύμα το πυροβόλησα. Έχω υποστεί μια σεξουαλική προσέγγιση ιδιαίτερα έντονη και προκειμένου να προστατέψω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, την ηρεμία και τη γαλήνη μας, τον πυροβόλησα. Σε μια στιγμή, σε κλάμα δευτερολέπτων. Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα στη συνήγορο, στη Σιώνα δηλαδή, για να δούμε με την δική της συμβολή τι ακριβώς, πώς περίπου χαράσετε η υπερασπιστική γραμμή, ποιος θα είναι ο δικός σου ρόλος, χωρίς φυσικά να αποκαλύψουμε και τα περαιτέρω. Ναι, καταρχάς να αναφέρω ότι δεν είμαι μόνη μου σαν συνήγορος υπεράσπισης, αλλά είμαι μαζί με την Μαρία Τιδέα και την Αθηνά τη Λάμπρου, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι η κατηγορημένη μας Μαρία Βερτζάγια δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, δεν θέλει να σκοτώσει τον θανόντα, απλά οδηγήθηκε εκεί λόγω όλης της προηγούμενης συμπεριφοράς που είχε αυτός απέναντί της. Και
ήταν η ακατάλληλη στιγμή, ας πούμε. Για τα παραπάνω θα μπορούσατε να έρθείτε το Σάββατο στη σχολή μας, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο. Ποια ώρα? Στις 10 η ώρα το πρωί, όπου εκεί πέρα θα αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας και τους αυτοτελείς μας ισχυρισμούς, θέλοντας να υποστηρίξουμε την κατηγορουμένη, να ελαττώσουμε την ποινή της και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα γνωρίσουμε, για να αλλάξουμε και τους χώρους, δύο ακόμη πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης από την πλευρά τώρα της δικαιοσύνης. Θα δούμε δηλαδή και την πρόεδρο, νομίζω, έτσι, του δικαστηρίου, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην εικονική ποινική δίκη που επαναλαμβάνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απριλίου στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης. Μιλούμε για έναν θεσμό ο οποίος έχει φέρει διακρίσεις και στη νομική μας σχολή, για έναν θεσμό ο οποίος αγκαλιάστηκε και γαλούχησε πολλές γενιές. Πάμε να δούμε δύο ακόμη από τις πρωταγωνιστές της δίκης και καλησπερίζουμε την Μαργαρίτα Κορογιάννου, καλησπέρα σας. Τεταρτοετής φοιτήτρια. Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια στη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συμμετέχω στην εικονική ποινική δίκη ως συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ο άμεσος συνεργός σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση. Σε αυτήν ερημοδικάστηκε κιόλας. Είναι ο γιος της πρώτης κατηγορουμένης, της Μαρίας Βερτζάγια. Και εγώ μαζί με την ομάδα μου, άλλους δύο συνηγόρους, τον Οδυσσέα Καβαζίδη και τον Παύλο Κλησιάρη, προσπαθούμε για το καλύτερο. Ισχυριζόμαστε κιόλας στην αθώωσή του, έτσι πιστεύουμε, και γι' αυτό θα παλέψουμε μεθαύριο. Μάλιστα, να δούμε όμως και το έτερο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο στούντιο του Art Channel Thrakis. Εσείς είστε? Ιωαννίδη Στόγιο Σωτηρία ονομάζομαι, καλησπέρα σας. Και είστε τεταρτοετής φοιτήτρια της νομικής. Ναι, είμαι επίσης τεταρτοετής φοιτήτρια της νομικής Κομωτινής. Εγώ όμως έχω αυτή τη φορά το ρόλο του συνηγόρου πολιτικής αγωγής στη δίκη. Mm-hmm. Υπερασπίζομαι δηλαδή τους γονείς του θύματος, του αδικοχωμένου Λυσιγάκη. Και αυτό το οποίο εισηγείστε είναι στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Εισηγούμαστε ότι έχει τελεστεί μια ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, χωρίς βρασμό ψυχικής ορμής. Εφόσον βέβαια αυτοί οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προταθούν και από την υπεράσπιση. Και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι το έγκλημα έχει τελεστεί από μια στιγμή δολοφόνο, η οποία είναι μειωμένων αντιστάσεων ηθικών, θα έλεγα. Και κατά τα λεγόμενά της, βασικά με βάση αυτά που ισχυρίζεται, το θύμα προέβησε μια γενή συμπεριφορά. Αλλά εμείς φυσικά πιστεύουμε ότι αυτό δεν συνέτρεξε. Ναι, μάλιστα. Περνάμε ξανά στην έτερη των καλεσμένων για να ρωτήσω κάποια στοιχεία που αφορούν στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εικονικής ποινικής δίκης. Ναι. Πώς λοιπόν φοιτητές μετάσχουν στη συγκεκριμένη εικονική ποινική δίκη? Μετέχουν 32 άτομα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων, όλης της έδρας, των ενόρκων, ακόμη και της γραμματέως. Mm-hmm. Όλοι είναι φοιτητές τεταρτοετής της νομικής σχολής. Και αν θα ρωτούσε επίσης και αν υπάρχει αναπροσαρμογή των πραγματικών, ναι, περιστατικών, εδώ τι θα μου απαντούσατε? Είναι μια πραγματική υπόθεση. Εκδικάστηκε σε μια γεωγραφική περιφέρεια διαφορετική της Ροδόπης. Είναι πάλι σε ένα χωριό αντίστοιχα. Εμείς θα είμαστε στον Ίασμο για να έχουμε και την αρμοδιότητα, την τοπική αρμοδιότητα του μεικτού ορκωτού εφετείου Θράκης. Mm-hmm. Παρ' όλο αυτό, ο δικός μου εντολέας, ο δεύτερος κατηγορούμενος, είναι ένα πλαστό πρόσωπο. Στην πραγματική υπόθεση είναι ο 13χρονος γιος της Μαρίας Βερτζάγια. Ωστόσο, εμείς του αυξήσαμε κάπως την ηλικία, τον πήγαμε στα 18 χρόνια και στους 2 μήνες, ούτως ώστε να μπορεί να συνεκδικαστεί με τη μητέρα του ως συνεργός της, πράγμα το οποίο εμείς θέλουμε φυσικά να αναιρέσουμε. Mm-hmm. Τώρα θα πάω στην έτερη των καλεσμένων για να ρωτήσω ποια είναι γενικότερα οι δικές σας εντυπώσεις από την συμμετοχή και την προετοιμασία που ξεκίνησε πότε για την εικονική ποινική δίκη. Καταρχήν να πω ότι η εικονική ποινική δίκη είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του τομέα ποινικών και κλιματολογικών επιστημών και του κ. Δαλακούρα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε από το θεωρητικό επίπεδο σε πρακτικό και μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο μας κάνει να προηγούμαστε συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά, με τους υπόλοιπους σπουδαστές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πραγματικά να μπούμε στο ρόλο των συνηγόρων
και να αντιμετωπίσουμε μια υπόθεση όπως θα αναλάβουμε αύριο μεθαύριο πραγματικά κατά την άσκηση της μάχημης δικηγορίας. Mm-hmm. Ως προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και σύμφωνα με όσα είπατε, ποιες είναι οι πρώτες δικές σας εντυπώσεις από τη διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 2-3 μήνες, πότε ξεκίνησε η προετοιμασία? Σε ένα σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα, mm-hmm. μπορώ να πω ένα μήνα mm-hmm. περίπου πριν, μόνο θετικές εμπειρίες έχω αποκομίσει από την εκπαιδευτική ποινική δίκη και προσωπικά το βρίσκω σαν μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ιδιαίτερα για κάποιο άτομο που θέλει να ασχοληθεί με τα ποινικά. Αυτά έχω Μάλιστα. να πω. Μάλιστα. Και για να περάσουμε λοιπόν και στην την συγκεκριμένη φοιτητρία, για να δούμε τώρα, εσείς τι θα λέγατε, τι θα μπορούσατε να καταθέσετε να παρατηρήσετε σε σχέση με την τριβή στο αντικείμενο, την εμπειρία και την εποπτεία έτσι του αντικειμένου και του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Αναμφίβολα όλοι συμμετέχουμε σε αυτό, θέλοντας να δούμε αν πράγματι μας αρέσει ο ελκυστικότατος, θα έλεγα, τομέας του ποινικού δικαίου. Παρ' όλα αυτά είναι μια δύσκολη προσπάθεια, μια δύσκολη δουλειά. Θέλει ομαδική δουλειά, συνεργασία, ειδικά στα γκρουπ των συνηγόρων. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, χρειάζεται πειθαρχία. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σας καλούμε και όλους να έρθετε να το δείτε αυτό. Θα πιστεύουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το Σάββατο λοιπόν, 2 Απριλίου. Το Σάββατο, ναι, 2 Απριλίου και ώρα 10 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής. Θα είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και τις 4 συνολικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε λεπτομέρειες που σχετίζονται με μια ημερίδα που πραγματοποιείται αύριο στην Ξάνθη για την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Κούλογλου, εκείνος ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής. Όμως αυτό αποτελεί και μια πολύ καλή αφορμή για να θέσουμε και ερωτήματα στον κύριο Κούλογλου για τα σύγχρονα πολιτικά ζητήματα της χώρας, με τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Ευρωβουλευτά, καλησπέρα, σας καλωσορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα ήταν πολύ πιο όμορφο να σας είχαμε και δίπλα μας διαζώσεις, γιατί πάντατε με τους συναδέλφους, αν μου το επιτρέπετε, κάνουν και τις πιο ωραίες συζητήσεις. Και κυρίως ποιους συναδέλφους, εκείνους που έχουν εντρυφήσει χρόνια και χρόνια σε πολλαπλά ζητήματα και μέσα από το ρεπορτάζ. Όμως, παραμένω στην. Καταρχάς, ξεκινώ το ερώτημά μου με την αυριανή εκδήλωση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αυτή, η οποία έχει και ένα πολύ όμορφο, μια πολύ ωραία στόχευση τελικά και ένα εξαιρετικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ναι, κοιτάξτε, έχω πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας mm-hmm. και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, ιδίως των νέων, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη πληγή για τη χώρα. Διότι έχουν φύγει μέχρι τώρα από το ξέσπασμα της κρίσης περίπου 200.000 νέοι. Και η ιδέα αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να βρούμε τρόπους ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μείνουν οι νέοι εδώ, να βρουν δουλειά και να ζήσουν όπως οι νέοι κανονικοί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή να έχουν τη δουλειά τους, την οικογένειά τους, να ερωτευτούν, να διασκεδάσουν και να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση, μια πολύ ωραία άποψη, μια πολύ ωραία ιδέα. Πώς όμως υλοποιείται λοιπόν και μέσα από ποιες προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε και θα αναδείξετε αύριο μέσα από την συγκεκριμένη εκδήλωση? Λοιπόν, υπάρχουν καταρχήν προτάσεις και προγράμματα για την νεανική επιχειρηματικότητα και εναντίον της ανεργίας των νέων. Είναι προγράμματα τα οποία όχι ΕΣΠΑ, αλλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά στην Ελλάδα ή δεν τα έχουμε αξιοποιήσει όσο θα μπορούσαμε και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν μικρές επιχειρήσεις ή ακόμη να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό οι νέοι που ενδιαφέρονται ή να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να πάρουν εμπειρίες με στόχο να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να συνεχίσουν τη δική τους ακαδημαϊκή καριέρα. Το δεύτερο κομμάτι είναι για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, δηλαδή για την οικονομία η οποία δεν έχει αποκλειστικό επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ. Που δεν έχουν στόχο μόνο ή αποκλειστικά το κέρδος, αλλά κυρίως στόχο έχουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και μιλάω τώρα για συνεταιρισμούς, για τράπεζες μικρές
λεγόμενες ηθικές τράπεζες, που δηλαδή που δίνουν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις κτλ. Και σε μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, αυτές οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ανθούν σε άλλες χώρες του Νότου που έχουν πληγεί από την κρίση, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, όπου τα χρόνια της κρίσης έχουν δημιουργηθεί εκεί 9.000 τέτοιου είδους επιχειρήσεις και έχουν εξασφαλίσει πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί αυτού του είδους η δραστηριότητα. Υπάρχουν ευκαιρίες και ορισμένες από αυτές τις ευκαιρίες και ιδέες θα τις παρουσιάσω αύριο στην ημερίδα. Και το τρίτο κομμάτι, πάλι για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αφορά κυρίως την αγροτική οικονομία με την καλλιέργεια, επανακαλλιέργεια της κλωστικής και της θεραπευτικής κάναβης. Η κλωστική κάναβη είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που στην Ελλάδα έχει απαγορευτεί για ιδεολογικούς λόγους από τη δικτατορία μεταξά τη δεκαετία του 30 του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα επιδοτείται η καλλιέργεια κλωστικής κάναβης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Πολιτικής. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι 70.000 ευρώ για νέους αγρότες. Αυτό είναι το κομμάτι της κλωστικής κάναβης. Δεν έχει καμία σχέση τώρα η κλωστική κάναβη με εφορικές δράσεις ή κάτι τέτοιο, έτσι, καμία απολύτως. Η θεραπευτική κάναβη τώρα έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι η κάναβη η θεραπευτική έχει μια σειρά από θεραπευτικές ιδιότητες για σοβαρές ασθένειες και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη μιας βιομηχανίας που παράγει προϊόντα, φάρμακα δηλαδή, βασισμένα πάνω στην φαρμακευτική ή την ιατρική κάναβη. Και ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχουν και εδώ ευκαιρίες για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις τέτοιου είδους στην Ελλάδα και να ξεκινήσει και η αγροτική παραγωγή στον αγροτικό τομέα με την κλωστική κάναβη. Αυτά είναι ορισμένες ιδέες που παρουσιάζω στις βασικότερες πόλεις της Ελλάδας και έτσι βρέθηκα και θα μιλήσω αύριο στην Ξάνθη αύριο το πρωί. Ξέρετε, όλες αυτές οι ιδέες, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά γεννούν και ζυμώνουν την ελπίδα. Την ελπίδα την οποία έχουμε ανάγκη και κυρίως οι νεότερες, οι μικρότερες γενιές, όπως ακριβώς περίπου τις περιγράψατε κι εσείς στην εισαγωγή σας. Και αν αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα της κρίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κεντράτε με τις ευκαιρίες, έχετε ακόμη 5 περίπου λεπτά να θέσω 2-3 ακόμη ερωτήματα, τα οποία αφορούν στα ζητήματα της σύγχρονης πολιτικής επικαιρότητας. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Προβουλευτά, να σας ρωτήσω, ποια τελικά είναι η πραγματική εικόνα, όπως και εσείς με το δημοσιογραφικό αφενός ένστικτο και αφετέρου με την πολιτική ταυτότητα και ιδιότητα την καταγράφετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωβουλευτής, σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο καταγράφεται ίσως και με πιο μελανά χρώματα και στη χώρα μας ή αποτυπώνεται και από τους συναδέλφους. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού οδηγείται τελικά η χώρα μας για ένα θέμα το οποίο ήρθε για να μείνει προφανώς, όπως είπε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει κάνει θάλασσα με το προσφυγικό, διότι δεν το διαχειρίζεται με βάση τους διεθνούς κανόνες, ούτε με βάση αυτά που θα έπρεπε να γίνουν από πλευράς ανθρωπισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρόβλημα προσφυγικό. Πρόβλημα προσφυγικό έχει, παραδείγματος χάρη, ο Λίβανος, όπου το 1/3 του πληθυσμού είναι πρόσφυγες. Mm-hmm. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους είναι πολύ εύκολο απομειώσιμο μέγεθος. Εδώ η Ελλάδα απορρόφησε 1 εκατομμύριο από την Αλβανία στη δεκαετία του 90 στα 10 εκατομμύρια. Το πρόβλημα δεν είναι προσφύγιο, το πρόβλημα είναι πρόβλημα πολιτικό. Είναι πρόβλημα δηλαδή ότι σήμερα τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις καθορίζει, την ατζέντα, τη βάζει η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά δεν θέλει τους πρόσφυγες, τους χρησιμοποιεί σαν σκιάχτρο για να κερδίσει οπαδούς κτλ. Και αυτή είναι που έχει επιβάλει αυτή την πολιτική των κλειστών συνόρων. Και αποφάσισαν όλοι αυτοί για να παίξουν δικά τους εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, δηλαδή ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, οι άλλοι στην Αυστρία κτλ., να κλείσουν τα σύνορα λέγοντας στους εκλογείς τους ότι να, εμείς, στους βιοπόρους τους, ότι εμείς να δεν δεχόμαστε μετανάστες, άρα ξαναψηφίστε μας. Αυτή είναι όλη η ιδέα. Και δυστυχώς, επειδή και στη Γαλλία η Λεπέν έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει περάσει αυτή η πολιτική και στη Γαλλία. Και έτσι έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αποφασίσανε
εμψυχρό πριν από μερικούς μήνες και από το σχέδιο εφαρμόζεται να μετατραπεί η Ελλάδα σε αποθήκη προσφύγων, αδιαφορώντας για κάθε έννοια ευρωπαϊκής, ελληνικής, ανθρωπισμού ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να τους καταλαβήσετε. Είναι όλα, τα έχουν κάνει όλα. Και αν αυτά λοιπόν είναι τα αίτια τα οποία και οι λόγοι που υφαίνουν όλη αυτή την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς η χώρα μας έρχεται να ξεπεράσει όλο αυτό το σκόπελο που προφανώς αυτή την περίοδο έχει τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Ναι, κοιτάξτε, ο τρόπος είναι να εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες είναι παρακινδυνευμένες, δεν είναι οι καλύτερες, αλλά είναι οι λιγότερο κακές λύσεις, να εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες που προβλέπουν δίνουν ένα ρόλο στην Τουρκία για να ελέγξει αυτές τις ροές. Διαφορετικά, εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων που προβλέπουν ότι οι πρόσφυγες πρέπει να κατανεμηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογα αυτή υπάρχει μια συμφωνία ήδη από το καλοκαίρι η οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Και εμείς πρέπει να επιμείνουμε και στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής έτσι ώστε όλες οι χώρες να δεχτούν πρόσφυγες όπως επίσης και στην εφαρμογή της συμφωνίας από την Τουρκία. Αν γίνει αυτό, ναι. Ελοχεύει ο κίνδυνος, κύριε Κούλογλου, η χώρα μας να τεθεί εκτός Σέγγεν? Όχι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Το κίνδυνος που φοβάμαι είναι ότι ο Σέγγεν ως συνθήκη γενικά θα υπονομευτεί. Γιατί θα παίξουν πάλι το ρόλο της Ευρώπης προούριο και της κάθε χώρας προούριο μέσα στην Ευρώπη. Και από αυτή την άποψη ενδεχομένως να βάλουν σε χρηστία τη Σέγγεν, αλλά όχι ειδικά για την Ελλάδα. Διότι δεν έχουν πλέον ούτε το επιχείρημα που πήγαν να χρησιμοποιήσουν ότι δεν είχαμε hot spot κτλ. Για να καταγραφούν οι πρόσφυγες. Ήταν φυσικά ένα πρόσχημα. Έπρεπε εμείς να το είχαμε κάνει ίσως νωρίτερα, να είχαμε φτιάξει τα γόνατα. Αλλά ήταν πρόσχημα. Είδατε ότι μόλις τα φτιάξαμε και λειτουργούν και πάλι είπανε θα κλείσουμε τα σύνορα, παρότι λέγανε ότι αν φτιάξει τα hot spot δεν θα κλείσουμε τα σύνορα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση που μπορεί πραγματικά με την πολιτική της και την αταλάντευτη πολιτική της και την ισχυρή πολιτική της να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Η Ελλάδα είναι σε μειονεκτική θέση στο προσφυγικό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν τη δυνατότητα, επειδή έχουν χερσαία σύνορα, να κλείνουν τα σύνορά τους. Και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει τη στρόφιγγα με τους πρόσφυγες. Εμείς δυστυχώς, επειδή τα έχουμε πολύ μεγάλα σύνορα θαλάσσια, όπου δεν μπορεί να υψωθούν τείχοι εκεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε, ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό μας βάζει σε μειονεκτική θέση απέναντι στις υπόλοιπες χώρες δυστυχώς. Αυτό που έχουμε εμείς αναδείξει με τη συμπεριφορά μας είναι ότι έχει αλλάξει ολόκληρη η εικόνα της Ευρώπης που είχε αμαυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια στη διάρκεια της κρίσης. Έχει αλλάξει υπέρ το κλίμα, το κλίμα της χώρας. Το βλέπω αυτό και στο Ευρωκοινοβούλιο που αλλάζει και στο Βέλγιο αλλάζει και στη Γερμανία αλλάζει. Γιατί όλοι βλέπουν ότι οι Έλληνες έχουν να επιδείξουν παρά τα μεγάλα οικονομικά τους προβλήματα και την καθημερινή δυστυχία σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν αποδείξει μια αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη που δεν έχει να αποδείξει καμιά άλλη πλούσια χώρα της Ευρώπης. Μεγάλα αποθέματα αντοχής και φυσικά ανθρωπιάς. Και θα ήθελα να κλείσουμε αυτή μας τη συνέντευξη με ένα ερώτημα το οποίο αφορά φυσικά στην έκτακτη, στο οικονομικό του ζητήματος και της χώρας, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group. Παίρνω αφορμή από αυτό, που αφού θα έχει ως βασικό θέμα το ελληνικό πρόγραμμα και τις διαπραγματεύσεις. Ποια είναι η γενικότερη αίσθηση των Ευρωπαίων επιτετραμένων σε σχέση με τη χώρα μας και τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση Τσίπρα? Νομίζω ότι αν μιλάτε ειδικότερα για την αξιολόγηση, ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Θα κλείσει η αξιολόγηση και θα... Με ποιες θυσίες από την πλευρά των Ελλήνων πολιτών? Με μικρές αβαρίες θα έλεγα. Με μικρές αβαρίες σε σχέση με αυτό που ζητούσαν πριν από 2 χρόνια ή πριν από ένα χρόνο. Διότι έχει γίνει και πιο σοβαρή διαπραγμάτευση αυτή τη φορά. Και υπάρχει κατανόηση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη της λόγω και του προβλήματος του προσφυγικού, γιατί ξέρετε ότι αν
η Ελλάδα αφαιθεί στην δίκη της, τότε θα υπάρξουν διαλυτικές καταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν υποψήφιο για το αν θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Τον Ιούνιο, έχουν, όχι στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούνε ότι εδώ ο καθένας κάνει, κάθε χώρα κάνει του κεφαλιού της και δεν υπάρχει κανενός είδους συνοχή και αλληλεγγύη, θα αποφασίσουν υπέρ του Brexit. Και αυτό θα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό χτύπημα, ένα μεγάλο κλονισμό στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα φύγει μια τόσο μεγάλη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, κύριε Κούλογλου, η δημοσιογραφική σας γενικότερα αίσθηση, η ενασχόλησή σας με την πολιτική μέσα σε αυτά τα πλαίσια το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και η αίσθησή σας που έχετε από ταξίδια και αναζητήσεις σε όλο τον κόσμο, ποια είναι σε σχέση με την Ελλάδα, με την χώρα μας? Είμαστε σε δύσκολη φάση, περνάμε μέσα από σκοπέλους, θα τα καταφέρουμε? Καλά, είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Η χώρα έχει περάσει και άλλες στιγμές ιστορικές μεγάλης δυσκολίας, αλλά χάρη στην αυτοδυσία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της θα καταφέρουμε. Νομίζω ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε παρά τις δυσκολίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει επόμενες εκλογές, επόμενες πολιτικές διεκδικήσεις. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Θεωρώ ότι αν ίσα-ίσα ότι αν αξιολόγηση κλείσει, η οικονομία θα αρχίσει να επανεκκινείται γρήγορα και σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το καλοκαίρι και μετά. Ο τουρισμός μας δεν θα πληγεί, λέτε? Όχι, αντίθετα, προς το παρόν οι ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε μεγάλο τουριστικό ρεύμα, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, δηλαδή την Τινησία, Αλγερία, αλλά την Τινησία βασικά που ήταν τουριστικός προορισμός, αλλά και η Τουρκία δεν αποτελούν πλέον τόπο προορισμού, δεδομένου ότι υπάρχουν βομβιστικές επιθέσεις και μεγάλη πολιτική αστάθεια εκεί. Αν διατηρήσουμε την πολιτική σταθερότητα εδώ, φυσικά στα πλαίσια της δημοκρατίας, με κυβέρνηση, αντιπολίτευση και όλα αυτά, αλλά με μια πολιτική σταθερότητα, νομίζω ότι θα έχουμε και κύμα τουρισμού και οικονομική ανάκαμψη σιγά-σιγά. Κύριε Κούλογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα επικαιρότητας. Το Σάββατο 2 Απριλίου στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και την Κυριακή στη Λέσχη Κομωτινέα θα πραγματοποιηθεί η έκθεση τοπικών προϊόντων από τη Φιλαδελφία για φιλανθρωπικό σκοπο. Τα έσοδά της θα δοθούν στο Σύλλογο Μέριμνας ΑΜΕ Άγιοι Θεόδωροι, στα παιδιά μας δηλαδή, για την ενίσχυση του έργου της κατασκευής της νέας στέγης του Συλλόγου. Η ομάδα Φιλαδελφία Κομωτίνη πραγματοποιεί το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Απριλίου αντίστοιχα στην Κεντρική Πλατεία και στη Λέσχη Κομωτινέων έκθεση τοπικών προϊόντων για φιλανθρωπικό σκοπό, τα έσοδα της οποίας θα δοθούν στο Σύλλογο Μέριμνας ΑΜΕΑ με νοητική στέρηση Άγιοι Θεόδωροι για το έργο της κατασκευής της νέας στέγης του Συλλόγου. Σάββατο 2 του μηνός στην Πλατεία Ειρήνης της Κομωτινής, στην Κεντρική Πλατεία της Κομωτινής και Κυριακή 3 Απριλίου στη Λέσχη Κομωτινέων. Υποστηρίζω, συνεργάζομαι, ο διπλανός μου δημιουργεί. Εντόπιοι άνθρωποι της δημιουργίας, της παραγωγής, σύλλογοι και δημιουργοί, καλλιτέχνες, θα εκθέσουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, την προκοπή τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε και να δώσουμε οικονομική ενίσχυση στην οικοδόμηση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στον ΑΜΕΑ νοητικής υστέρησης Άγιοι Θεόδωροι, που είναι κάτι που αφορά όλη την τοπική κοινότητα και ακόμα περισσότερο την δυνατότητα του συνανθρώπου μας που έχει θέματα τα οποία ίσως να μπορούσαμε να βοηθήσουμε να τα λύσει ευκολότερα. Καθώς οι γονείς των ανθρώπων ΑΜΕΑ με νοητική υστέρηση φεύγοντας από τη ζωή αφήνουν πίσω τους κάτι το οποίο μπορεί στη ζωή μας να μας βοηθήσει περισσότερο υποστηριζοντάς το. Οι άνθρωποι λοιπόν όλοι της τοπικής μας κοινότητας μπορείτε να έρθετε, οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, να στηρίξουμε και να αναδείξουμε την τόπια παραγωγή,
τους ανθρώπους που δημιουργούν, που έχουν την τάση να ξεφεύγουν από την κατάθλιψη και από την απραξία. Τους αρέσει να έχουν συλλογική εξωστρέφεια, να δικτυώνονται και να έρχονται κοντά σας για να τους πείτε και να τους δείξετε με την δική σας μικρή συμβολή πώς βλέπετε τα δημιουργήματά τους, τη γνώμη σας, την άποψή σας και πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτό που κάνουν και ίσως να ξεπεράσει κάποια στιγμή η δημιουργία τους τα σύνορα της πόλης μας, του νομού μας και της χώρας μας, καθώς αυτή η εξωστρέφεια πολλές φορές μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε χρήματα στην πόλη μας, όπως το κάνουν πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που στείλουν στην πόλη μας, που απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Οι παράπλευρες ωφέλειες είναι πολλές. Επισκέπτες της πόλης μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν προϊόντα και δημιουργίες της περιοχής, να τα γευτούν, να τα δοκιμάσουν και να δώσουν δύναμη στον συνάνθρωπό μας που μέσα στην δυσκολία της εποχής βρίσκει το θάρρος να δημιουργήσει. Τώρα πάμε σε μια είδηση πολιτισμού. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος, με αφορμή τον ετήσιο χορό του που πραγματοποιείται το Σάββατο 2 Απριλίου στο κέντρο Ποσειδόνιο, ενώ έγινε ειδικότερη αναφορά και στις επόμενες δραστηριότητες του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με αφορμή τον ετήσιο χορό το Σάββατο 2 Απριλίου στο κέντρο Ποσειδόνιο, ενώ παράλληλα αναφέρει και στις επόμενες δραστηριότητες. Θέλαμε να σας προσκαλέσουμε και εσάς αλλά και το κοινό της πόλης μας αυτό το Σάββατο το βράδυ στις 9 η ώρα στο κέντρο Ποσειδόνιο, στον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας. Ένα γλέντι που όλα αυτά τα χρόνια, στα 53 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, έχει καθιερωθεί και πραγματικά ο κόσμος το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Φέτος, την ευθύνη της διασκέδασης αναλαμβάνει ο πολύ καλός φίλος του Συλλόγου μας και τον ευχαριστούμε που πάντα βρίσκεται στο πλάι μας. Αναφέρομαι στο Γιάννη τον Κουρτίδη. Μαζί με τον Λιράρη τον Τάσο τον Πετρόπουλο και στον Ταούλη τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη. Φέτος επίσης θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να πλαισιώσουν και να διανθίσουν το μουσικό μας πρόγραμμα μέλη του Συλλόγου μας, νέα παιδιά, τα οποία προέρχονται από τους κόλπους του Συλλόγου και θα προσπαθήσουν και αυτοί να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στη διασκέδαση των ανθρώπων που θα βρεθούν στο χορό. Παράλληλα, θα χορέψουν και κάποια από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας, δείχνοντας έτσι την χορευτική τους δραστηριότητα και εξέλιξη. Για τις συμμετοχές μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Τέλης Κελεσίδης. Είμαστε και ένας από τους πιο δραστήριους ποντιακούς συλλόγους και στη μαζικότητα, μιας και υπάρχουν 8 χορευτικές ομάδες οι οποίες μαθαίνουν τους χορούς της παράδοσής μας στο σύλλογό μας. Και νομίζω ότι είναι πάνω από 150 και σίγουρα, περίπου 100 σίγουρα. Θα βγουν. Παραπάνω από 200 χορευτές έχουν, ναι. Σίγουρα. Είναι και οι 100 όμως θα βγουν το Σάββατο. Θα βγάλουμε το Σάββατο, ναι. Στην εκδήλωσή μας. Επίσης φέτος για πρώτη φορά λειτουργήσε και λειτουργεί χοροδία στο Σύλλογο με ποντιακή μουσική, ενώ συνεχίζονται τα μαθήματα ποντιακής λύρας. Από την άλλη, ο σύλλογός μας φέτος έχει και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που νομίζω ότι θα σας τις πει ο Στέλιος στο τέλος. Θα κλείσουμε τη χρονιά με μια εκδήλωση αρκετά που μεγάλη. Μεγάλη, που έχει να κάνει σε σχέση με την γνώση που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές των παιδιών μας, ώστε να μάθουν από πού κατάγονται τις περιοχές. Ήταν ένα αφιέρωμα σε όλο τον Πόντο και επίσης θα μετάσχουμε στις 16 του μήνα στο παιδικό εφηβικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών που θα γίνει στην Προσοζάνη της Δράμας στις 16 του μήνα και φυσικά στο μεγάλο παμποντιακό φεστιβάλ που φέτος θα γίνει στην Ξάνθη. Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε και στις επόμενες δραστηριότητες του Συλλόγου.
Έχουμε στην Προσοτσάνη της Δράμας το 8ο κατά σειρά παιδικό εφηβικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Ταυτοχρόνως με τα υπόλοιπα ποντιακά σωματεία σχεδιάζουμε να κάνουμε μια βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου Σέρα του κυρίου Καλπούζου που θα γίνει σύντομα και θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Όπως επίσης και τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που έρχονται και αυτές στις 19 Μαΐου που φέτος πραγματικά υπάρχει μια πολύ όμορφη ιδέα. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να την ανακοινώσουμε, αλλά θεωρώ ότι θα είναι λίγο πρωτότυπη και θα δώσουμε έτσι ένα άλλο στίγμα στις εκδηλώσεις αυτές. Ταυτοχρόνως εννοείται ότι η παρουσία μας στις εκδηλώσεις του Δήμου στα Ελευθέρια είναι δεδομένη και πραγματικά θα δώσουμε και εκεί τον καλύτερο εαυτό μας για την πόλη μας. Και να πούμε ότι στις 27 Μαΐου προετοιμάζουμε μια μεγαλειοδέστατη εκδήλωση μουσικοχορευτική, η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την Μαύρη Θάλασσα, όπου θα γίνει αναπαράσταση των διάφορων περιοχών της Μαύρης Θάλασσας όπου έζησε ο ελληνισμός, μέσα και όπου θα διανθίζεται με το ανάλογο μουσικό όργανο που πρεσβεύει κάθε περιοχή, θα διανθίζεται από χορό. Και επίσης θα ντυθεί σε εισαγωγικά και με δρόμενο. Και επίσης θα έχουμε και μια χοροδία η οποία θα συμμετέχει. Πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση την οποία την προετοιμάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια μοναδική εκδήλωση που θα αφήσει το δικό της στίγμα στα πράγματα της πόλης. Γιατί ξεφεύγουμε από το στενό χορευτικό κομμάτι. Όχι ότι δεν θα υπάρχει βέβαια ο χορός, αλλά νομίζω ότι θα δώσουμε πάρα πολλές άλλες πινελιές της λαογραφίας μας, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι τα διαφορετικά μουσικά όργανα με τα οποία ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος ότι ο Δυτικός Πόντος είχε την Κεμανέ, είχε το βιολί που έπαιζαν σε σχήμα λύρας, ή δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος ότι η περιοχή του Κάρς είχε το κλαρίνο. Αυτή τη φορά θα είναι σε θέση πραγματικά το κοινό της πόλης μας να έρθει σε επαφή με αυτούς τους διαφορετικούς ήχους και πραγματικά θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση για την οποία είμαστε πολύ αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι και την περιμένουμε με ανυπομονησία. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική μας ενημέρωση από τον Κώστα Δωτοκότσι. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πραγματοποιείται την Κυριακή το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου Κομωτινής το δεύτερο εσωτερικό πρωτάθλημα του Νεοσύστατου Συλλόγου Βόλεϊ Γυναικών Ακαδημία Κομωτινής στις κατηγορίες κορασίδων και παγκορασίδων με σκοπό να βγουν νέα ταλέντα, αφού το γυναικείο βόλεϊ έχει και παρόν και μέλλον. Μετά από πρωτοβουλία της Κλέρης Κωνσταντινίδου και της Τζούλιας Κουφού, πραγματοποιείται την Κυριακή το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου Κομωτινής το δεύτερο εσωτερικό πρωτάθλημα του Νεοσύστατου Συλλόγου Βόλεϊ Γυναικών Ακαδημία Κομωτινής στις κατηγορίες κορασίδων πακουρασίδων με σκοπό να βγουν νέα ταλέντα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Κομωτινής την Κυριακή 3 Απριλίου διοργανώνει το δεύτερο εσωτερικό τουρνουά πετοσφαίρισης για τις αθλήτριες του Συλλόγου. Το τουρνουά θα διοργανωθεί, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δευτέρου Γυμνασίου Κομωτινής το πρωί της Κυριακής, αρχίζοντας ώρα 10 το πρωί και τελειώνοντας στις 2 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο. Η πρώτη δημοτικού έως και τετάρτη δημοτικού θα πραγματοποιήσει μία επίδειξη και έναν αγώνα προπόνησης ώρα 10 έως 11 παρατέταρτο. Θα ακολουθήσουν τα κορίτσια της 5ης και 6ης δημοτικού 11 παρατέταρτο με 11.30. Στις 11.30 ώρα θα κόψουμε την γενέθλια τούρτα του Συλλόγου για να εορτάσουμε την δεύτερη χρονιά μας από την ίδρυση του Συλλόγου. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι ο Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Κομωτινής ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια και μετά από 2 χρόνια έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε αγωνιστικά τμήματα παγκορασίδων και κορασίδων. Αυτό το γεγονός λοιπόν θα γιορτάσουμε στο εσωτερικό μας τουρνουά. Μετά την κοπή της τούρτας θα ακολουθήσει αγώνας επίδειξης των παγκορασίδων που είναι τα κορίτσια του γυμνασίου και των κορασίδων που είναι τα κορίτσια του λυκείου. Το εσωτερικό μας τουρνουά γίνεται πρώτον για να δώσουμε αγωνιστικές εμπειρίες στις αθλήτριές μας. Ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά που αγωνιστικά συμμετέχουμε στα επίσημα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας. Παράλληλα όμως θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες και στα κορίτσια του Δημοτικού Σχολείου να αγωνιστούν και να αγαπήσουν περισσότερο το άθλημα μέσα από αυτή τη δράση. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους, γονείς, φίλους του αθλητισμού και του βόλεϊ ειδικότερα, για να παρακολουθήσουν τη δουλειά την οποία γίνεται στο Σύλλογο. Το γυναικείο βόλεϊ έχει παράδοση στην Κομωτινή. Εμείς δίνουμε ευκαιρίες περισσότερες στα κορίτσια μας να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν και στην πόλη της Κομωτινής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Μείνετε κοντά μας, διότι στο πρόγραμμα του σταθμού μας ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία και Ψυχολογία. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα από τον Κώστα Δωτοκότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.